22 συνολικά εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ από την Κρήτη τιμήθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου στο Ηράκλειο σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους αφανείς ήρωες των ρεπορτάζ, εκείνους που μέσα από τη δική τους ματιά αποτυπώνονται τα γεγονότα, τα οποία αποτελούν κομμάτια της ιστορίας. Είναι η αρχή, ο ΨΑΤ θα προσπαθήσει, θα πάρει από εδώ αυτή την ιδέα να την προχωρήσουμε σε όλη την Ελλάδα. Ειλικρινά το λέω, αξίζει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες. Κάποτε πρέπει να τους φέρουμε μπροστά, έστω και την ώρα που θα τους δίνουμε ένα βραβείο σήμερα. Οι εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ, οι πιο στενοί συνεργάτες των δημοσιογράφων στη μάχη για το ρεπορτάζ, που έχουν ακούραστα προσφέρει για περισσότερα από 30 χρόνια σε αυτό το χώρο, τιμήθηκαν παρουσία του Προέδρου και μελών της Διοίκησης της Ένωσης Συντακτών, ημερησίων εφημερίδων Πελοποννήσου Υπήρου Γεννήσεων, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης που μίλησε για την προσφορά τους. Οι άνθρωποι που παράγουν πολιτισμό, όπως εσείς, όπως οι φωτορεπόρτερ και του αθλητικού ρεπορτάζ, ασφαλώς και είναι αξιέπαινοι. Παραδικά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν και να αναγνωριστεί η προσφορά τους. Και νομίζω ότι μας θυμίζουν και κάτι βασικό, ότι η ενημέρωση είναι ομαδικό άθλημα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν για να φτάσει το γεγονός των αναγνώσεων, των τηλεθεατή, στον ακροατή. Και αυτοί οι άνθρωποι και εμείς παίζουμε στην ίδια ομάδα. Μεταξύ των 22 εικονολήπτων και φωτορεπόρτερ που βραβεύτηκαν για την προσφορά τους ήταν και ο εικονολήπτης της Κρήτη TV και ακούραστο συνεργάτης Κώστας Βλαντάκης. Κάθε δουλειά έχει τη ιδιαιτερότητά της. Δύσκολη και εύκολη για όλες τις δουλειές. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και είναι νομίζω τιμή αυτό που μας κάνουν.